7 και 45 το πρωί δέχθηκε κλήση η πυροσβεστική υπηρεσία της βιομηχανικής περιοχής Κομωτινής για απεγκλωβισμό ατόμων μετά από τροχαίο ατύχημα στην περιοχή των Μυράνων. Στο όχημα επέβαιναν 6 άτομα παράνομοι μετανάστες, το οποίο εξετράπη τις πορείες του και ανατράπησε γεωργική έκταση. 3 άτομα χρειάστηκε να απεγκλωβίσει η πυροσβεστική, καθώς τα άλλα 3 εξήλθαν μόνα τους. Περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν μας έδωσε ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της βιομηχανικής περιοχής Κομωτινής, Νικόλαος Κατσιγιαννάκης. Σήμερα το πρωί στις 7:42 δεχτήκαμε κλήση για απεγκλωβισμό ατόμων μετά από τροχαίο ατύχημα στην αγροτική περιοχή των Μυράνων. Αμέσως μεταβήκαμε με ένα όχημα και με 3 άνδρες. Μόλις φτάσαμε στο σημείο, διαπιστώσαμε ότι στο σημείο βρισκόταν η αστυνομία και κάναμε απεγκλωβισμό των ατόμων. Τα άτομα ήταν σε αυτοκίνητο το οποίο είχε αναποδογυρίσει μέσα σε χωράφι. Κάναμε τον απεγκλωβισμό, απεγκλωβίσαμε 3 άτομα, τα υπόλοιπα 3 είχαν εξέλθει μόνο τους από το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο ήταν σε καλή κατάσταση. Μέσα ο θάλαμος του δεν είχε υποστεί ζημιά, έτσι και οι άνθρωποι, από ό,τι είδαμε στη συνέχεια, ήταν τραυματίες, δεν φαινόταν εξωτερικά τραύματα, λόγω του ότι η καμπίνα δεν έπαθε ζημιά. Ήταν τραυματίες, οι 3 ήταν πιο σοβαρά από τους άλλους 3. 6 άτομα ήταν. Ήταν και η αστυνομία παρούσα στο συμβάν. Μετά από λίγη ώρα ήρθαν και 2 αστυνοφόρα, τα οποία με την συνδρομή μας παρέλαβαν τους τραυματίες, όλους τους μετέφεραν στο νοσοκομείο της Κομωτινής. Δεν χρειάστηκε να κάνετε κάποια ουσιαστική παρέμβαση? Απεγκλωβίσαμε τα άτομα και τα μεταφέραμε στο ασθενοφόρο.